Ναι, καλώς ορίσατε. Μήπως να το χαρίσουμε να φύγει από το πλατό, είναι απειλητικό στοιχείο. Γιατί ό,τι κάνει σου γυρίζει. Φοβάται η Μιχελιδάκη σήμερα εμένα με τον μπούμεραγκ. Όχι, το έχει και το πολύ το... Στις 3, την Τρίτη θα το πάρω μαζί μου. Προχθές το Καλάτσι λέει το κοινάλ είναι το Πασόκ του Κυριάκου. Και όλα ό,τι λέει σου γυρίζει μπούμεραγκ. Δηλαδή αν είχε ο κόσμος πει δεν θέλω τη Φόφη, θέλω το Ραγκούση για πρόεδρο, το κοινάλ θα ήταν το original Πασόκ που θα είχε μια άλλη ρότα. Ας πούμε λέτε εσείς και άρα δεν θα βρίσκεται σημείο σύμπτωσης με τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά. Γιατί ό,τι κάνουμε μας γυρίζει. Α, θέλετε να απαντήσω σε τέτοια ερώτηση. Σε αυτή θέλω και έχω και άλλη μία. Ωραία, θα σας ξεκινήσουμε με αυτή και θα σας πω λοιπόν ναι. Σε αυτή την περίπτωση καταρχάς δεν θα υπήρχε το όνομα Κινάλ, ναι. Το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου έτσι κι αλλιώς. Δεύτερον... Δεν ξέρω αν θα ήταν Πασόκ, πάντως κι άλλο δεν θα ήταν. Δεύτερον, θα είχε ψηφιστεί. Αφήστε να πάω λίγο από την ουσία. Θα σας πω χοντρά, γιατί τα έχω σκεφτεί λίγο αυτά. Θα είχε ψηφιστεί από εμάς η Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα είχαμε πει ποτέ ότι η Νοβάρτης είναι σκευωρία. Και μετά την λήξη της συνεργασίας του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο θα είχαμε σχηματίσει κυβέρνηση μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Α, μάλιστα. Το λέτε τώρα αυτό. Τώρα, δηλαδή, αυτό δεν αλλά τι νόημα έχει. Μια που με προκαλέσατε όμως. Αυτό το κόμμα τη δική σας οπτική. Ναι, γιατί θα είχα την νομιμοποίηση να χαράξω τη γραμμή που θα... Γιατί εγώ τα έλεγα και προεκλογικά αυτά, έτσι. Εγώ έλεγα ότι δεν θα δώσουμε καμία προεκλογική... Έδειξε ότι το κόμμα είναι σε άλλη κατεύθυνση. Το κόμμα το συγκεκριμένο με συγκεκριμένη εκλογική βάση, κύριε Μιχελιδάκη, η οποία αποτελείται από 300.000 από τα 3 εκατομμύρια που είχαμε πάρει ως Πασόκ το 2009, ένα Πασόκ που τότε, όπως θυμάστε, είχα την τιμή να το εκπροσωπώ ως νούμερο 2 ως γραμματέας του κόμματος. Ναι, αποδείχθηκε ότι είναι ένα δεξιό κόμμα και το οποίο θέλει αυτές τις πολιτικές. Γιατί εγώ προεκλογικά το είχα πει καθαρά. Δεν θα δώσω καμία ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα πάμε ξανά αριστερά όπως ήταν το Πασόκ παρελθόντος. Το είχα πει και μάλιστα είχα γίνει και κακός. Γιατί σας θυμίζω τώρα μια λεπτομέρεια δεν έχετε ξεχάσει κι εσείς, μολονότι αυτή είναι η δουλειά σας, που είχα βγάλει και βίντεο με τις δηλώσεις των συνυποψηφίων μου, από τα οποία απέρεε το συμπέρασμα ότι είναι έτοιμοι να κάνουν κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Και είχα γίνει κακός. Μισό λεπτό. Ναι, τότε δυστυχώς από όλους. Και επιβεβαιώθηκε. Κοιτάξτε, οι συνυποψήφοι σας. Στο θέμα του Μητσοτάκη, ναι. Οι συνυποψήφοι σας του τότε είναι και τώρα μέσα στο κόμμα. Ναι. Και δεν έχουν αλλάξει. Δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει γραμμή. Εγώ δεν έχω δει μία δήλωση, ενός, το είπα και προχθές στο Γαλάτσι, λέω, θα τους ακούτε να λένε συνέχεια και πολλά. Για τρίτη εντολή και για αυτονομία. 8 λέξεις λέω γιατί τις μέτρησα, δεν θα ακούσετε να λένε. Ποιες είναι αυτές οι 8 λέξεις μία που σχηματίζουν μια πρόταση. Ότι εμείς ψήφο εμπιστοσύνης σε Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, σε κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα δώσουμε. Αυτό δεν θα τα ακούσετε. Με την ημέρα των εκλογών θα πάμε, θα ανοίξουν οι κάλπες, θα κλείσουν οι κάλπες, αυτό δεν θα το πούμε. Η γνώμη μου είναι ότι έχουν αποφασίσει και θα το κάνουν μετά, αν χρειαστεί. Κύριε Ζακούση, βάλαμε πολλά. Αν τι θα συνέβαινε, αν είχατε εσείς. Τα βάλατε. Βρήκατε εσείς σημείο συνάντηση σε αυτό το σενάριο που έβαλα εγώ. Θα το πάω τότε διαφορετικά. Αν λοιπόν, να πάω και εγώ με το αν βλέπαμε τον Γιάννη Ραγκούση. Δηλαδή να σα τελειώσω λίγο την απάντηση που με συγχωρείτε τώρα, εγώ φταίω σε αυτό που κάνω απλώ. Δηλαδή τι θα έκανα. Αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή ως κυρίαρχη επιλογή, έχουν χαράξει μια κατεύθυνση συγκεκριμένη όλοι οι Ευρωπαίοι ευρωσοσιαλιστές. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία, αυτό που γίνεται στην Πορτογαλία κλπ. Αυτό θα γινόταν και εδώ. Όχι αυτό που κάνει η κυρία Γεννηματά. Το αντίθετο ακριβώς. Αν μάλιστα γυρνούσαμε το χρόνο πίσω και βλέπαμε τον Γιάννη Ραγκούση στις πρώτες σειρές εκεί στις φιέστες του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ή στην περίοδο του δημοψηφίσματος, θα παθαίναμε μάλλον ένα σοκ εκείνα τα χρόνια. Μπορεί να ανατριχιάζατε κι εσείς που είχατε άλλες πολιτικές βλέψεις, τις οποίες είδαμε στην πορεία. Σήμερα βλέπουμε τον Γιάννη Ραγκούση ως πουλέν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και πείτε μας λοιπόν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να ερμηνευτεί, γιατί χρειάζεται ερμηνεία. Δεν γίνονται όλα. Αντιστέκομαι στο χαρακτηρισμό περί πουλέν. Εγώ δεν είμαι πουλέν κανενός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνω την ευθύνη να λέω αυτά που πιστεύω. Δέχομαι ύβρις, δέχομαι προσβολές. Το ήξερα. Καλώς υπό μία έννοια, αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν είναι κάτι ούτε που συμβαίνει πρώτη φορά με μένα, ούτε θα είναι τελευταία. Τι είμαι ένα μέλος μιας προσπάθειας, την οποία την πιστεύω πάρα πολύ και για την οποία έχω πληρώσει και κόστος, όπως σας είπα προηγουμένως. Λοιπόν, το 2015 δεν μπορούσατε να με δείτε, γιατί το 2015 ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Και θυμάμαι, είναι, αν δεν κάνω λάθος, η εκπομπή σας ήταν που με είχατε ρωτήσει, καλά, δεν είχε ασκήσει ιδρύμητα την κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ σας είχα συμπληρώσει ότι και ο ίδιος είχε ασκήσει σε εμάς ιδρύμητα την κριτική.
τι είναι αυτό το οποίο εγώ έχω, θεωρώ ότι έχει μεσολαβήσει πραγματικά και ήταν για μένα καθοριστικό για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διέψευσε την κριτική που και εγώ του είχα ασκήσει εκείνη την εποχή. Ήταν μια κριτική η οποία, όπως θυμάστε, το 2015 κυρίως είχε να κάνει με το φόβο μήπως η χώρα πέσει στα βράχια σε σχέση με τη θέση της στην Ευρωζώνη κλπ. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει διαψευστεί πλήρως εκείνη η κριτική. Δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, τι να πει στον Τσίπρα τώρα, ότι αμφισβητεί τη θέση της χώρας στην Ευρωζώνη, ότι πάει να τη ρίξει στα βράχια, ότι δεν υπηρετεί το εθνικό και πατριωτικό συμφέρον με τη συμφωνία των Πρεσπών. Μα το αντίθετο. Επειδή λοιπόν είμαι ειλικρινής και δεν με ενδιαφέρει. Από την πλευρά μου αυτό, βέβαια. Και επειδή δεν με ενδιαφέρει όταν εγώ βλέπω την αλήθεια να υπηρετώ δεύτερες σκέψεις, δηλαδή δεν θέλω να πάω στη δεξιά έτσι κι αλλιώς, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή φτιάχνεται όλη αυτή η προοδευτική. Έχετε αυτή τη στιγμή ταυτίζεστε δηλαδή με την ιδεολογία, με την πολιτική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εάν θυμηθώ και τη δική σας έτσι την πορεία, είχατε συγκρουστεί με πάρα πολύ δυνατά σωματεία και είχε γίνει υπήρχε στο μια μεγάλη τεράστια αναταραχή που τώρα βλέπουμε ένα μεγαλύτερο συμβιβασμό από την πλευρά της κυβέρνησης ως προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό σας έδωσα την απάντηση πολύ καθαρά και την επαναλαμβάνω, γιατί μάλλον το είπα την ώρα που μιλούσατε και συγγνώμη για αυτό, άρα δεν ακουστήκαμε και δύο μαζί. Ναι. Στα μείζωνα, στα δομικά στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής, έχω απόλυτη συμφωνία με την πολιτική. Την Ευρώπη. Όχι μόνο Ευρώπη. Και τα εσωτερικά. Κύριε Μιχελιδάκη, τελείωσε το μνημόνιο. Mm-hmm. Βγήκε η χώρα από το μνημόνιο. Ήρθε νέα ρύθμιση του χρέους. Ήρθε η συμφωνία των Πρεσπών. Κατατέθηκε μια προοδευτική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, μεγάλο μέρος της οποίας εγκρίθηκε από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τελείωσε η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Προωθούνται αυτή τη στιγμή πολιτικές οι οποίες στηρίζουν αυτό που εγώ ονομάζω παραγωγική Ελλάδα και αβοήθητους Έλληνες. Αύξηση κατώτατου του μισθού, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, θα έρθουν 120 δόσεις. Ήρθαν οι άλλες σχετικές ρυθμίσεις για μια κοινωνία που τις έχει πραγματικά ανάγκη για να τις χρησιμοποιήσει προκειμένου να παράγει. Λοιπόν, βεβαίως και συμφωνώ. Η αντιπολίτευση βέβαια λέει ότι πάει πάλι σε μια πολιτική. Η αντιπολίτευση εκτίθεται διότι η αντιπολίτευση. Να σας το πω λίγο, ότι πάλι διόγκωση του δημοσίου, ότι από εκεί υπάρχει πάλι εδώ, πολιτική πελατεία. Δεν ξέρει καλύτερα. Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει, δεν έχει, δεν θέλει τις επενδύσεις. Ναι, ψέματα είναι αυτά. Ψέματα είναι αυτά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πρώτον για το δημόσιο, ξεκίνησα να σας λέω ότι ίσως δεν υπάρχει άλλος πιο, να το πω έτσι, γνώστης, το λέω λίγο για να στηρίξω την άποψη που θα σας εκφράσω τώρα, το τι σημαίνει στο δημόσιο, γιατί όπως ξέρετε ήμουν μεταξύ των άλλων εγώ ένας από αυτούς στα χέρια των οποίων έγινε η πρώτη απογραφή στην ιστορία του ελληνικού κράτους των δημοσίων υπαλλήλων, του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Η Ελλάδα μέχρι το 2010 που ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν ήξερε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχει. Πρώτη φορά κάναμε απογραφή το 2010, ήμουν εγώ και στο Υπουργείο Οικονομικών και τα δύο βασικά υπουργεία που κάναμε αυτή την απογραφή. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι λέει απόλυτα ψέμα η αντιπολίτευση. Εάν δείτε τα στοιχεία, γιατί εγώ τα κοίταζα πρόσφατα. Αν δείτε τα στοιχεία με βάση τα οποία είναι στην απογραφή, αυτό που προκύπτει είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που ήταν το 2015 όταν ξεκίνησε η Πρωθυπουργία Τσίπρα. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν μειωθεί και λίγο. Για δε τους συμβασιούχους, θα σας πω μια άλλη πολύ μεγάλη αλήθεια που επίσης την έχω πει δημοσίως, είναι ότι αυτός που ξεκίνησε πρώτος την αύξηση των συμβασιούχων στο ελληνικό δημόσιο μέσα στα μνημόνια, μέσα στην κρίση, όχι τώρα μετά τα μνημόνια, ήταν ο κύριος Μητσοτάκης ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτά λοιπόν, όποιος γκουγκλάρει, όποιος πληκτρολογήσει στη διεύθυνση απογραφή.gr, τα στοιχεία που σας λέω θα τα βρει με πολύ μεγάλη ευκολία. Έχουμε δε φτάσει και σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα δημόσιο, δηλαδή για να καταλάβετε, να σας δώσω δύο νούμερα, επιτρέψτε μου τώρα, δεν είναι απολύτως ακριβή. Ήταν περίπου 1 εκατομμύριο οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι τότε. Έχουν πέσει στους 600.000. Λοιπόν, και παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Ναι, αλλά γιατί έχει αλλάξει αυτό. Δεν θα αυξηθεί. Γιατί τώρα κάθε ένας που φεύγει, ένας θα έρχεται, αλλά με βάση τις 600.000. Ναι. Άρα το δημόσιο σε σχέση με τη. Σε σχέση πρώτο μνημονίο περίοδο θα είναι συρρυκνωμένο. Ακριβώς. Είναι. Άρα δεν έχουμε αύξηση του δημοσίου, δεν έχουμε διόγκωση του δημοσίου που λέει η αντιπολίτευση και έχουμε και το χειρότερο. Ναι. Έχουμε τώρα μια αντιπολίτευση που θέλει να γίνει κυβέρνηση και λέει ότι εγώ αυτές οι 600.000 που έχουν φτάσει στο όριο, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να έχει ούτε ενόπλες δυνάμεις, γιατί αυτοί οι 600.000 να πούμε και τι είναι, έτσι. Δεν είναι διοικητικοί δημόσιοι υπαλλήλοι, γιατί ακούει ο κόσμος καμιά φορά δημόσιους υπαλλήλους και νομίζω ότι είναι διοικητικοί. Δεν είναι διοικητικοί. Και ο στρατός μας. Βέβαια. Οι 600.000 είναι οι ενόπλες δυνάμεις μέσα. Είναι τα σώματα ασφαλείας μέσα.
μέσα. Είναι εκπαιδευτική. Θα χρειαζόμαστε να το θα σας απαντήσω σε αυτό. Να πούμε λίγο ποιες είναι αυτές τις κατηγορίες, γιατί επαναλαμβάνονταν, ακούει ο πολίτης. Σε κοιτάζω περίεργα, ξέρετε γιατί. Θα χρειαζόμαστε να το πει κανέναν άνθρωπο ακόμα. Θα απαντήσω σε αυτό. Θα απαντήσω σε αυτό. Στις 600.000 λοιπόν περιλαμβάνονται οι ένοπλες δυνάμεις, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, από τους νηπιαγωγούς μέχρι τους καθηγητές πανεπιστημίου, οι υπάλληλοι των δήμων και ούτω καθεξής και οι διοικητικοί πάλι των Υπουργείων, της κυβέρνησης, η κυβερνητική πάλι, αυτή είναι 600.000. Και έρχεται τώρα λοιπόν η αντιπολίτευση και κάνει κεντρική της εξαγγελία ότι αυτούς θα τους μειώσει και περισσότερο, δηλαδή θα μειώσει περισσότερο τους αστυνομικούς, την ώρα που λέει ότι κατά τα άλλα, πιάνομαι μόνο από αυτό το παράδειγμα, έχουμε θέμα με την ασφάλεια στη χώρα. Και έρχεται και λέει για κάθε 5 αστυνομικούς που θα φεύγουν, εγώ θα παίρνω έναν. Ναι, αλλά λέει ότι υπάρχει και επιχειρησιακό πρόβλημα όσον αφορά. Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε για το μέγεθος του δημοσίου, κύριε Μιχαηλιδάκη. Επιτρέψτε μου. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει ένα δημόσιο. Όχι, αλλά ως προς το τι. Ένα δημόσιο που πιο κάτω δεν πάει, ή να το πω αλλιώς, πάει αν θέλουμε να διαλύσουμε την ελληνική κοινωνία. Αν θέλουμε να πετάνε οι Τούρκοι στο Αιγαίο να κάνουν παραβιάσεις και εμείς να μην έχουμε πιλότους για να τους αναχαιτήσουμε. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλουμε να έχουμε αστυνομικά τμήματα τα οποία θα είναι άδεια ή σχολεία που θα κλείνουν ή νοσοκομεία που θα κλείνουν. Λοιπόν, ναι, μπορούμε να το κατεβάσουμε. Θέλουν να το κατεβάσουν. Και θέλουν να το κατεβάσουν γιατί εκπροσωπούν αυτό που εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ισχυρίζομαι. Το επιτρέψτε μου πήγαινε στο εγώ. Με την έννοια του εγώ, εδώ το πιστεύω προσωπικά πάρα πολύ. Γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτό το προσωπικό στοιχείο. Λοιπόν. Εκπροσωπούν την παρασιτική Ελλάδα. Η παρασιτική Ελλάδα, ξέρετε ποιο βασικό χαρακτηριστικό έχει, δεν παράγει τίποτα. Δεν μπορεί να παράξει αυτό εδώ το προϊόν και να βγει στην ξένη αγορά να το πουλήσει και να νικήσει στο ράφι το γερμανικό προϊόν, το αμερικάνικο, κύριε το κινέζικο. Μας πιέζει κάνει... ο χρόνος. Ναι, πρέπει λίγο να προχωρήσουμε. Θα πείτε στο τέλος ότι δεν λοιπόν... σας ρωτήσαμε για κέρια θέματα. Ναι, για τον Μπούμεραγκ θα ήθελα να πω. Βέβαια, γιατί η Νοβάρτης γυρίζει Μπούμεραγκ σε αυτούς που χαρακτήριζαν την Νοβάρτης και Βόρεια. Και τελειώνω λοιπόν. Αυτή η παρασιτική Ελλάδα, επειδή δεν μπορεί να παράξει προϊόντα ανταγωνιστικά, τι θέλει. Θέλει να τελειώνει το ελληνικό κράτος και η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία για να δουλεύει με αυτά. Με αυτά που ουσιαστικά πληρώνεται από το κρατικό προϋπολογισμό. Θέλει να ρωτήσει ο Νίκος να κάνω μια ερώτηση για να το ολοκληρώσουμε. Η προοδευτική συμμαχία που έρχεται τώρα για το ευρωψηφοδέλτιο ήρθε για να μείνει, έτσι μετά θα μετασχηματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι θα μετασχηματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιστεύω πια, θα πω μετά το Σάββατο, ότι έγινε πολύ καθαρό ότι η προοδευτική συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, η προοδευτική συμμαχία όμως που περιλαμβάνει και εμάς όλους που δεν ήμασταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναδειχθήκαμε από τη ριζοσπαστική αριστερά, πιστεύω πια ότι ναι, ήρθε για να μείνει. Είστε προοδευτική τάση ή ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ραγκούς είναι. Είμαστε προοδευτική συμμαχία, εγώ κύριε Λασκαράτη, και προχθές που μίλησα στο Γαλάτσι δεν εμφανίστηκα ως ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, εγώ εμφανίστηκα ως ένας άνθρωπος βγαλμένος από το ΠΑΣΟΚ. Άμα μας αφήσεις για την Νοβάρτη. Την επόμενη φορά που θα ζητήσεις άδεια το Πάσχα, θα σου πω δεν έχουμε ανθρώπους να δουλέψουν, κύριε Λασκαράτου. Είναι αυτό και στο λέω και τέλος. Τι μου είπε τώρα, δεν θα πάρω άδεια το Πάσχα. Την απάντηση στο δημόσιο για το αγριαζόμενο. Θυμήθηκε μια μισή ώρα μετά. Δεν το θυμήθηκε μια μισή ώρα αυτό. Είναι η ερώτηση που έκανες. Είναι η ερώτηση που έκανες για το δημόσιο αγριαζόμενο κόσμο. Το κατάλαβα τώρα για το Πάσχα. 300 θα φύγουν από την ΕΡΤ φέτος και δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε έναν. Με σύνταξη. Λοιπόν, Νοβάρτης, είναι σκάνδαλο. Η σκευωρία για να πλήξει τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής. Κύριε Ματζάνη, μάλλον το κίνημα αλλαγής πρώτα γιατί είναι ο Λοβέρδος, ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος πάει στη Βουλή Άρξης Ασυλίας και μετά την Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς δεν θέλω να παραλείψω, ούτε να με αφήσετε να παραλείψω, να πω κάτι για το προσωπικό στοιχείο του κ. Λοβέρδου στη συνέχεια. Όμως θα σας πω το εξής. Από χθες, και αυτό που λέω για μένα έχει τεράστια. Όχι μόνο πολιτική, νομίζω και πολιτιακή σημασία. Από χθες οριστικοποιήθηκε, επιβεβαιώθηκε, τεκμηριώθηκε ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν είναι σκευωρία. Από εχθές επίσημα αποδείχθηκε, τεκμηριώθηκε και αν θέλετε πλέον είναι μπροστά μας η άποψη, η θέση, η αδιαφυσβήτητη επίσημη θέση της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους και ελληνικής δικαιοσύνης ότι η Νοβάρτης δεν είναι σκευωρία. Εγώ το πίστευα ότι δεν είναι σκευωρία και το έλεγα. Και έλεγα και στην κυρία Γεννηματάκη και κατηγορούσα και τον κύριο Μητσοτάκη ότι διαπράττουν μέγα ολίσθημα που αναφέρονται στο σκάνδαλο αυτό χρησιμοποιώντας ορολογία περί σκευωρίας. Γιατί από χθες η Νοβάρτης δεν είναι σκευωρία, γιατί πια δεν έχουμε αυτό που θα μπορούσε κανείς να λέει, τώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρέπεψαν την υπόθεση, αυτοί είπαν ότι είναι. Εδώ έχουμε από χθες απόφαση
της αρμόδιας εισαγγελέως περί διαφθοράς, η οποία και χειρίστηκε την υπόθεση αυτή. Και η οποία τι μας είπε? Μας είπε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, ναι, δεν είναι σκευωρία. Γιατί? Γιατί για τον έναν εγώ θέλω άρση της ασυλίας του, γιατί θέλω να τον καλέσω εδώ να μου δώσει εξηγήσεις. Για τους υπόλοιπους συνεχίζω να ερευνώ και γιατί ερευνώντας... Μα η σκευωρία δεν είναι σχετική με τη δίωξη, κύριε Μιχελιδάκη. Η σκευωρία είναι η θεωρία της Γεννηματάκη του Μητσοτάκη, ότι αυτό όλο είναι στημένο και κατασκευασμένο με πολιτικά κίνητρα και πολιτικά κριτήρια. Άρα δεν είναι σκευωρία, και όσοι επιμένουν από χθες, κατά τη γνώμη μου, διαπράττουν ευθεία υπονόμευση του κράτους δικαίου. Δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική πολιτεία και κράτος δικαίου σε μια χώρα που η αρμόδια εισαγγελέας διαφθοράς, η ελληνική δικαιοσύνη, αποφαίνεται ότι εδώ η υπόθεση αυτή είναι προς έρευνα, είναι για τα περαιτέρω στάδια που περιλαμβάνουν ενδείξεις συγκεκριμένες, και έρχονται αυτοί και λένε όχι, σταμάτα, γιατί εμείς το θεωρούμε αυτό το πράγμα σκευωρία. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το μπερδεύουμε με τη δυνατότητα οποιοδήποτε να προδικάζει την ενοχή ανθρώπων. Λοιπόν, είναι άλλο το «δεν προδικάζω την ενοχή ανθρώπων» και άλλο ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι σκευωρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το επόμενο θέμα αφορά εμάς. Αφορά εμάς, δεν πειράζει. Πολύ γρήγορα, στείλτε τις μουσικές σας δημιουργίες στο δεύτερο παπάκι.